Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θέμης του χρόνου, ξέρω τι θα κάνει τώρα, γιατί έχω παραγγελιά. Θέμη Γιωργαντά, σε ζητάνε. Ορίστε. Σε ζητάει εδώ το κορίτσι. Απ' την ώρα που ήρθα, πόση ώρα είμαι εδώ. Δεν θα έχω και ένα μισάωρο. Πού είναι ο Θέμης και πού είναι ο Θέμης. Σε θέλω εδώ παρέα. Δεν είπα πού είναι ο Θέμης. Όχι, πού είναι ο Θέμης και πού είναι ο Θέμης. Είπα, θέλω το Θέμη εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε καλά. Γνωρίζετε σήμερα. Γνωριζόμαστε. Έχω δει μια love-hate relationship μεταξύ σας. Όχι, it's mother-son. Μια αγάπη μίσος, ένα τέτοιο. Όχι, είναι μόνο αγάπη. Όχι, μίσος, δεν μπορεί, μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Όχι, βλέπω κάτι ματιές, κάποιες φορές μιλάτε. Αυτό το μιλιόν μου εδώ είναι μόνο για αγάπη. Μόνο τα παιδιά, δεν μπορώ να χωρίσω αυτό το ζευγάρι. Δεν μπορώ, αυτό το κοριτσάκι. Σε θέλουμε εδώ, εγώ σε θέλω εδώ. Σε θέλει σήμερα. Κάπου πρέπει να έχει κυκλοφορήσει την πιάτσα, τι κάνεις νούμερα. Δεν ξέρω. Για να ξέρω δούμε. Τι είδους νούμερα. Τι θα μας φτιάξει. Τι είδους νούμερα. Γιατί πάμε πολλά νούμερα. Τι θα μας φτιάξει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, Θέμη μου, ναι. Παναγιώτη μου, θα κάνουμε φιλετάκια χοιρινά με κρόκο κοζάνης και ελληνικό μέλι. Oh no, υπέροχο. Και στο τέλος ένα πάρα πολύ ωραίο συνευτικό, ένα κρυθαράκι εξαιρετικό. Τρελέ, μανεστρούλα τύπου. Μαγειρεύεις. Λίγο, ναι, μ' αρέσει γενικά στην κουζίνα, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Οπότε κάνω τα βασικά. Τρως. Τρώω, ναι. Πράγμα. Είμαι φαγανό. Κρόκο κοζάνης θα χρησιμοποιήσεις. Δεν βλέπετε εδώ την κιλάρα. Δεν βλέπω κιλάρα, είναι η μπόη, θα ψηλώσεις. Πετούλης. Λοιπόν, να μας πει την κάρτα με τα υλικά. Να μας την πει, όποιος θέλει. Λοιπόν, χοιρινά φιλετάκια με κρόκο κοζάνης και ελληνικό μέλι. 1200 γραμμάρια ψαρονέφρη κομμένο σε φέτες. 2 κουταλιές σούπας ελληνικό μέλι, λίγο κρόκο κοζάνης. Ένα μικρό κρεμμύδι ξερό τριμμένο. Ένα ποτηράκι κρασιού λάδι ελίκη. Ένα ποτηράκι χυμό πορτοκαλιού, ξύσμα πορτοκαλιού. Λίγο αλεύρι μάνα, αλάτι πιπέρι και ένα πακέτο κρυθαράκι. Υψηλό ή χοντρό, ό,τι μας αρέσει. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε. Μόνο αυτά. Μόνο τόσο αυτά. Λίγα υλικά. Τόσο λίγα υλικά. Και τόσο οικονομική, δηλαδή, συνταγή σου πάνε σήμερα. Λοιπόν. Παναγιώτη, μου βάζουμε εδώ. Μαθαίνεις να μαγειρεύεις σε μία εβδομάδα. Αλήθεια. Μία εβδομάδα, αν την παρακολουθήσει. Αν σου αρέσει. Μου αρέσει. Λιγότερο από μία εβδομάδα. Μου αρέσει. Απλά είναι το θέμα μου χρόνο σε μένα πάντα. Είναι θέμα χρόνου. Κοίταξε, τα φαγητά που φτιάχνουμε προσπαθούμε να γίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι όπως ξέρεις. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπαίνουν με τις ώρες μες στην κουζίνα. Αυτό ισχύει για όλους μας, ναι. Αυτό λέω και εγώ. Και ισχύει και για όλους μας. Και μπορεί να γυρνάς αργά το βράδυ για να είσαι κουρασμένος, οπότε. Έτσι. Και αν κάτι βγάζει μάτι, είναι ότι η κουζίνα και η μαγειρική γενικότερα ομορφαίνει. Δεν είναι τυχαίο που η Ρένα μας είναι. Πουπουκάκι. Να τα. Και μας αδυνάτησε φέτος, έχει κάνει κορμοστασικές πράγματα. Πολλά καπλινάνου μου κάνει και δεν ξέρω. Κάτι θέλει. Γιατί Ρένα, δεν λίγα σου λέω κάθε μέρα. Αυτό, θέλω πιο πολύ. Τα λέω λόγω του Θεμή. Δεν ξέρω, επειδή είναι ο Θέμης εδώ τα και. Λέει γιατί τελειώνει η σεζόν και θα πάθει στέρηση. Μπράβο, τελειώνει η σεζόν. Καλά, και που τελειώνει η σεζόν, εμείς δεν τελειώνουμε. Εμείς δεν τελειώνουμε, δύσκολα. Δεν τελειώνουμε, λοιπόν. Πριν απ' όλα πρέπει να κόψω το χοιρινό. Γαντάκια, Γάντια πάντα, χοιρινό και κοτόπουλο. Καλό είναι να βάζουμε γάντια. Να βάλω κι εγώ. Εσύ δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν θα κόψει τίποτα. Για πες τι έκανε σουκού. Εγώ τι έκανα. Εγώ ετοιμάζομαι διότι το Σαββατοκύριακο φεύγω. Πού πας? Πάω στην Άξο. Για πόσο? Με έχουν καλέσει για το φεστιβάλ πατάτας που γίνεται. Φεστιβάλ πατάτας στην Άξο. Τι ωραίες πατατούλες στην Άξο. Τι ωραιότερες. Οι ωραιότερες, όντως. Λοιπόν, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται. Ναι, στις 16 του μήνα. Και τι θα παρακάνεις? Θα μαγειρέψεις και τέτοια. Θα παρακάνεις, θα χορέψεις, Χριστιανέ μου. Είναι παρασχολιόμενη ή παρουσιάστρια, αυτό ρωτάω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις, το κόβω τόσο ψηλά. Το φιλετάκι το χοιρινό, το ψαρονέφρι που λένε, θέλει μεγάλη προσοχή. Ενώ είναι πάρα πολύ τρυφερό, αν το βράσεις περισσότερο από ό,τι πρέπει, το ψήσεις περισσότερο, γίνεται σόλα. Γίνεται τσίχλα, Μπράβο. Λοιπόν, το κόβω εδώ. Θέλει λίγο. Γιατί ο Λάμπης δεν μου το έκοψε, επειδή δεν ήξερε πώς το θέλω. Ναι, αλλά σ' αγαπάει. Μας αγαπάει, όχι εμένα μόνο, μας αγαπάει όλους. Βλέπω και τι ωραίο κομμάτι σου έδωσε, τόσο λοιπόν, τριφερούλι. Τριφερούλι, τριφερούλι. Ψαρονεφράκι, ψαράκι. Ψαρονεφράκι. Δεν θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε αμέσως, μισό λεπτό. Δεν βλέπω ότι έχει κάψει αρκετά ή όχι. Δεν έχει κάψει καθόλου. Δεν το έχει βάλει κάποιο κομμάτι, νομίζω αυτό το μάτι. Θα το βάλω σιγά. Όχι ακόμη, γιατί φοβάμαι πως μου κάνει πολύ. Είναι η ησυχία μου, το πασακλίκι μας. Ωραία. Έχω ανάψει το μάτι. Τι λάδι θα χρησιμοποιήσει σήμερα, Ρένα? Λάδι ελίκη, όπως πάντα. Μην μου πεις ότι είναι από την ποικιλία κουτσουρελιά. Μπράβο. Θα τρελαθώ. Είναι το καλύτερο λάδι. Ποικιλία κουτσουρελιά. Ελίκη. Εξάγεται από το 1980. Και βιολογικό. Είναι και βιολογικό. Εντάξει. Βιολογικό μια χαρά. Βιολογικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Λάδι, μυρίζει, ελιά και τα λοιπά. Εδώ έχω πάρει λίγο αλεύρι μάνα. Μάνα. Το γνωστό. Διονύ. Είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις αυτό. Είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις αυτό, ναι. Υπάρχει και το αλεύρι που κάνουμε πάρα πολύ ωραία γλυκά. Λοιπόν, εδώ έτσι όπως είναι,
αυτό. Α. Αλλά. Αλλά χωρίς αυγά, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι τίποτα, ότι τίποτα, το πανάρις. Ίσα-ίσα δηλαδή να κουμπίσει. Πάρα πολύ λίγο, διότι αν βάλουμε πολύ αλεύρι και το αφήσουμε θα μας πικρίσει, θα μαυρίσει και θα πικρίσει. Μάλιστα. Σαν να λέμε το σκονίζουμε λιγάκι. Μπράβο. Αφού το έχουμε αλατίσει. Το έχω αλατίσει. Προσοχή στο αλεύρωμα. Καλό κρέας το ψαρονέφρι, καλό κομμάτι. Καλό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το επαναλαμβάνω. Αλλά όταν το ψήσεις περισσότερο ή το βράσεις περισσότερο, γίνεται σαν τσίχλα. Είναι η δεύτερη φορά που το λες αυτό και έχω την εντύπωση ότι πετάς μπηχτή σε κάποια συγκεκριμένη τηλεθεάτρια που το κάνει συνέχεια. Γιατί? Και δεν ξέρω. Η κυρία Ελένη, ποια είναι? Η κυρία Ελένη με πήρε τηλέφωνο και αν θέλεις μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα. Ναι, ναι, το δω θέλω. Το τηλέφωνο μου να έρθει, να το διαβάσεις. Τι έγινε, το τηλέφωνο παρακαλούμε να έρθει. Τι συμβαίνει με την κυρία Ελένη? Η κυρία Ελένη είναι μια κυρία την οποία δεν την ξέρω. Θέλει να βγει στην γραμμή να μας μιλήσει. Την ξέρω μόνο τηλεοπτικά. Μα στέλνει κάθε μέρα την αγάπη τη. Και μου είπε προχθές ότι είπαμε στον αέρα με τον Παναγιώτη, κυρία Ελένη, βγες στον αέρα να σου μιλήσουμε. Ναι, και? Και μου είπε ότι πήρε τηλέφωνο ναι, μην μου πεις. Και δεν την έδωσα. Γιατί? Και πήρε να βγει και δεν την βγάλαμε. Ποιος τον κάνει αυτό? Είναι δάκτυλος Δρυμούσης. Ο Δρυμούσης το κάνει. Δεν νομίζω ο Δρυμούσης γιατί με αγαπά και δεν κάνει τέτοια. Όχι, όχι, εγώ ξέρω. Δρυμούσης. Λες θέμη μου κι εσύ. Ναι. Θες να διαβάσεις το μήνυμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα χωρίς να έχουμε ελέγξει. Επειδή δεν την γνωρίζει. Ναι, δεν την γνωρίζω, αλλά μου είπε. Είπε, λέει, στο τηλεφωνικό κέντρο που πήρε, δεν ξέρω σε ποιο νούμερο. Ότι στο κέντρο πήρε, στο κέντρο. Ναι, ότι θέλω να πω για τη Ρένα που την αγαπάω και θέλω να πω καλά λόγια. Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν έχω λόγο να πω κακιά κουβέντα. Ούτε εμείς έχουμε λόγο να μην την πιστέψουμε. Αλλά παίρνεις το ρίσκο. Και άμα είναι μουτσαχεντίν, αν είναι τίποτα ίσως και μετά. Μουτσαχεντίν, τι θα γίνει στο τηλέφωνο και εσύ χριστιανά. Δεν νομίζω, γιατί να μας κάνει τώρα τηλεφωνικό. Παιδιά, άμα πάτε κάτι θα πάθει ο Δρυμούσης πάνω. Από μακριά τι μπορούν να μας κάνουν. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό. Και έτσι όπως είναι. Τα γυρίζεις. Τα γυρίζω. Θέλω να καταλάβω λίγο το χρόνο. Γιατί αυτό το κάνω και εγώ πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Αυτό μπορείς να το κάνεις, αυτό θέλουμε με το που μπαίνεις μες στο σπίτι. Ώστε να ετοιμαστείς να κάνεις ένα μπάνιο αυτά, μέσα σε 20 λεπτά έχεις σερβίρει και τρως. Το βλέπεις εδώ τι κάνουμε. Χοιρινά μπριζολάκια στην ουσία, δηλαδή εντάξει, ψαρονέφρι πιο λεπτά, έτσι. Ναι. Το ψαρονέφρι είναι αυτό το οποίο σου είπα, είναι πάρα πολύ μαλακό, ναι, πολύ τρυφερό και πολύ γευστικό. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ στα εστιατόρια, αλλά το προτιμώ. Και νομίζω ότι έχει λιγότερο λίπος σε σχέση με άλλα κομμάτια. Δεν έχει καθόλου λίπος, το δεν έχει. Είναι τελείως καθαρισμένο. Okay. Είναι το δεν έχει. Παίρνεις, το ζητάς έτσι, ναι. Το ζητάς έτσι, ναι, λοιπόν, εδώ. Χυμό πορτοκαλιού. Έχουμε. Αυτό το αλάτι. Αλάτι. Α, βάζουμε πάλι, Είχα βάλει πολύ λίγο. Ναι. Βάζουμε το πιπέρι. Αυτό. Τον κρόκο, να τον ανοίξω. Θα μου ανοίξει τον κρόκο. Λίγες ίνες βάζεις νομίζω, Ναι, πάρα πολύ λίγο, γιατί αν βάλουμε πολύ λίγο. Θα πικρίσει, θα γίνει. Μέσα εδώ βάζουμε το πορτοκάλι. Γιατί το βάζετε στο λάδι, εξηγήσω. Το μετράς, Όχι, όχι. Απλά για να μην λερώσω άλλο ποτήρι. Α, δεν έχει καμία σημασία, λοιπόν. Και κοίταξε να δεις εδώ τι κάνει. Αφού δύο έχεις λερώσει. Αυτό. Α. Δεν βάζεις παραπάνω, διότι αν βάλεις παραπάνω θα πικρίσει. Άρα βάζεις μισό ποτήρι του κρασιού. Ένα ποτήρι του κρασιού βάζεις, αλλά εμείς βάζουμε λιγότερο, διότι βάλαμε λιγότερο χοιρινό. Οκ, okay, άρα είναι κανονικά ολόκληρο. Ωραία. Κανονικά ολόκληρο. Ό,τι λοιπόν. Βλέπετε εσείς στην κάρτα με την τοσολογία, αυτό ισχύει. Βλέπεις. Α, μ' αρέσει. Γενικά, ρε, με τα σπεριδοδί έχει μια. Τώρα θα το γλυκάνει αυτό, έτσι θα δεν είναι. Θα το γλυκάνει πάρα πολύ, ρίχνω και το κρεμμύδι μου μέσα. Α, το κρεμμύδι το μετά. Το οποίο κρεμμύδι το έχω τρίψει στο ντρίφτη πολύ λεπτό. Ή στο μούλτι, δεν το κάνω πια κυβάκια. Γιατί? Γιατί το θέλω να είναι πάρα πολύ λεπτό και δεν θέλω να νιώθεις καθόλου το κρεμμύδι. Για το συγκεκριμένο φαγητό ή το κόβεις το κυβάκι? Όχι, για το γενικά. Συγκεκριμένο φαγητό. Γιατί για δεν το κάνω πια κυβάκια και δεν λέω το κάνω κάτι λέω συνέβη. Τώρα κυβάκια. Αυτό όχι, τι λοιπόν. Είναι? Αυτό τρίμα, είναι ξέρω. Τρίμα πορτοκαλιού και λάιμ. Μύρισε το. Φλούδα. Ήταν πολύ ωραίο. Α, μπόλικο. Κάτι τέτοια κάνει και διαφοροποιεί τις συνταγές της, καταλαβες. Τις κάνει χαρακτηριστικές. Έλα ρε. Αναγνωρίζεις τη μαϊστρία. Το βλέπεις τι γίνεται τώρα αυτό. Ακριβώς σε 4 λεπτά είναι έτοιμο. Πω, μην το ξεχάσω μόνο τη σειρά. Εντάξει, η σειρά είναι αυτή λοιπόν. Και τσιγαρίσαμε. Βάζουμε και το μέλι μας. Το μέλι που θα το βάλεις και μέσα. Το μέλι το ελληνικό. Μάνις, Μάνις. Λοιπόν. Μέλι μάνις, ελληνικό μέλι. Πού τα θυμήθηκες όλα αυτά τώρα και τα. Πού τα θυμήθηκα, λοιπόν. Το βλέπεις, Θέμη, αρχίζει και χυλώνει. Ναι. Γίνεται πιχτούλι. Να σου πω, πρέπει να εξελίξουμε την κουζίνα μας. Έχω να σου πω. Το πρωί είδα ο πρωινός τραγούδα και έκανε έρανε. Ναι. Είχε και ένα ντεκολτέ μέχρι τον αφαλό. Πρέπει και εμείς να γίνουμε τώρα ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί, Θέμη. Όχι. Δουλειά είναι. Ανταγωνισμός δεν γίνεται με αυτά.
Τι δεν έχει ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό γίνεται ευγενής με τη γεύση. Ναι, ευγενικά εμείς. Εσείς θα τραγουδούσατε, Ρένα. Βέβαια θα τραγουδούσατε. Τι θα τραγουδούσατε. Εγώ θα τραγουδούσα από την Κέρκυρα. Είμαι, καταλαβαίνεις, θα τραγουδούσα. Μάλιστα. Έτσι είναι τον Τζερό και είναι λοιπόν, τα Ρωμανία. Έτσι είναι τον Τζερό, το λένε όχι στην Κέρκυρα. Πού το λένε. Στην Κρήτη. Στη Ρόδο τα λένε. Στη Ρόδο, μωρέ. Σα τα λέω. Βλέπεις, Θέμη, το βλέπεις που έχει πηχτό, έχει λίγη χυλώση. Έχει χυλώσει, λοιπόν. Θα ήθελα παρακαλώ να ξαναπούμε αν γίνεται την κάρτα με τα υλικά. Να την ξαναπούμε, βεβαίως και γίνεται. Το κοντρόλ είναι λοιπόν, στη διάθεσή σου. Χοιρινά φιλετάκια με κρόκο κοζάνης και ελληνικό μέλι. 1200 γραμμάρια ψαρονέφρη κομμένο σε φέτες. 2 κουταλιές της σούπας ελληνικό μέλι. Λίγο κρόκο κοζάνης. Ένα μικρό κρεμμύδι ξερό τριμμένο. Είδες τριμμένο, λέω, δεν λέω κυβάκια. Τριμμένο, ναι, ναι, ναι. Ένα ποτήρι του κρασιού, λάδι, ελίκι. Ένα ποτηράκι χυμό πορτοκαλιού, ξύσμα πορτοκαλιού. Αλεύρι μάνα, αλάτι πιπέρι και ένα πακέτο κρυθαράκι ή ό,τι άλλο μακαρόνι θέλουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το μέλι είναι ελληνικό, το έχουμε πει. Είναι στη μάνη, έχει θρεπτικές ιδιότητες, γνωστό και αυτό. Και είναι η πεμπτουσία των άνθρων από την άγρια αυτή τη μάνης. Ναι, για τη ζωτικότητα και τη μακροβιότητα. Το μέλι είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο. Ισχύει. Λοιπόν, ισχύει. Και για το κρόκο κοζάνης, το έχουμε ξαναπεί, να θυμίζει όλα μας τα φαγητά. Γίνει μια πολύ ωραία πικάτικη γεύση. Μια... Μυρίζει τέλεια, παιδιά. Κροκή που λένε. Λοιπόν, και βάζουμε αυτό εδώ. Ένα. Καλά, αυτό δεν είναι ακριβώς κουτάλι σούπας. Αυτό είναι κουταλάρα σούπας, Ρένα. Κοίταξε, από ό,τι βλέπεις όμως δεν το γεμίζω πολύ. Το βάζει κουφτά. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτή είναι κουτάλα του γίγαντα. Αυτό τώρα, Θέμη μου, θα το φας. Ανακατεύεις ελαφρώς. Δεν το ανακατεύω. Όχι. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα το μέλι, δεν ανακατεύω τίποτα. Μάλιστα. Και κάνουμε αυτό το χορό που έχουμε πει. Το χορό μας. Και τα χρώμα. Άλλαλα τα χείλη των ασεβών. Πολύ μετά από πράγμα. Αυτά, λοιπόν, χρειάζεται να τραγουδήσουμε ή να δείξουμε την κολυτέ ή οτιδήποτε. Όχι, όχι, αλλά μπορούμε. Δεν μπορούμε. Το λέμε για την ενίσχυση. Πρέπει να ξεπεράσουμε. Τώρα ένα Θέμη δίπλα. Τι άλλο θες. Τώρα εσύ παίρνει το πρωί, δεν τα πήρες με αυτό που έχει πέσει. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Δεν ήταν προκλητικό. Αυτό θα μπορούσα εγώ να το φάω αν θέλω σπίτι μου πατάτες τηγανητές. Είπα, μπορεί να το φάσουμε πατάτες τηγανητές. Α, γιατί νόμιζα μόνο κρυφαράκι. Μπορεί να τα φάσει αν θέλει με πατατάκια μπέμπι που αρέσουν στην Αταλία. Μπέμπι, μπορείς να κόψεις τις πατάτες. Τα πατατάκια τα μικρούλια. Με τη Ρένα εδώ τα λέμε μπέμπι. Αρέσουν πολύ στην Αταλία τα βλέπεις. Μπορείς να βάλεις τις πατάτες ροδέλες. Τι ροδέλες, ναι, ναι, ναι. Και ας θέλω τις χοντρές, τις τηγανητές πατάτες της μαμάς. Ναταλία μου, θες να πεις κάτι. Αν μου δίνεις... Ναι, κορίτσι μου, σε σένα τι θέλεις. Αν ελάχιστο χρόνο. Ευχαριστώ, κυρία μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, είσαι καταπληκτική. Αλήθεια. Μέλωσε το φαγητό, το μέλωσες. Όσο έπρεπε έκανα. Κοίταξε να δεις πως λες και το ήξερε, Ναταλία. Και μετά μου λες δεν ξέρεις. Σαν να το ξέρε ένα πράγμα. Σαν να το ξέρε, λοιπόν, έχει μελώσει. Ο κρόκος έχει δώσει ένα εξαιρετικό χρώμα. Και ήταν τόσο λίγος, και έτσι. Το μέλι, ναι, ήταν τόσο, δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω, διότι αν βάλεις παραπάνω θα πικρίσει. Επίσης, δεν ξέρω αν έχεις πιει. Από όλο τον κόσμο παίρνονται για να τον αποκτήσουν. Μα τώρα πλάκα μου κάνει. Έχεις πιει σε πρωινό, σαν τσάι που λένε με κρόκο κοζάνης. Είναι εξαιρετικό. Και είναι πολύ τέλειο. Δυναμωτικό. Ναι. Χρυσάφι, λέμε. Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ έχει τελειώσει. Το είδες ακριβώς την ώρα που σου είπα. Δηλαδή, χρονομετρημένο. 10 λεπτά όλο. Μου, σύνολον όλα μαζί και με το κρυθαράκι που θα βράσει, θέλει 17 λεπτά. Εντάξει, με το κρυθαράκι. Λοιπόν, και τώρα. Και θα σερβίζει το κρυθαράκι τώρα, τρελαθούμε. Τελειώσαμε. Τελείως. Τώρα θα γίνει ο χαμός. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Το βράζεις αυτό εδώ. Ωραίο κρυθάρι αυτό, τι είναι. Α, το έχει κάνει τούρτα η Ρένα. Είναι το κρυθαράκι, ναι, μου αρέσουν αυτά, ξέρεις. Πώς το λένε αυτό. Κρυθαράκι το λένε. Το απλό είναι, κάνει κάτι βαρκουλέ. Όχι το special. Πιο απλό. Το βλέπεις που κάνει ένα έτσι. Κάνει έτσι. Τώρα πάει. Λοιπόν, εδώ πέρα, Θέμη, έχω βάλει πάλι λίγο πορτοκάλι ξύσμα. Πού? Εδώ. Κάτσε, περίμενε, μπέρδεψες. Στο βράσιμο ή τώρα που το έβγαλες. Το έβρασα. Το έβρασε, το σούρωσε. Το στέγνωσε, το σούρωσε. Ναι, ναι, μπράβο, και εκεί έβαλα λίγο, ανακάτυψα και έριξα μέσα λίγο αυτό. Λοιπόν, ο λόγος που το έκανα αυτό. Φέρουμε ένα κουτάκι. Και δεν το έκανα εκείνη την ώρα είναι για εξοικονόμηση χρόνου. Okay. Λοιπόν, πάει τώρα αυτό εδώ. Θα το ρίξει πάνω. Έλα εδώ να δει τι θα γίνει τώρα. Μέλι, oh, μέλι. No. Νομίζω μετά από αυτό. Δεν μας λυπάσαι καθόλου. Όχι, Θέμη, γιατί να σε λυπηθώ, θα φας. Δεν μας λυπάσαι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είτε το βάζεις σε ένα μπουφέ. Σε μπουφέ το βάζεις, σε γιορτή. Αυτό είναι για μπουφέ, να φωνάξεις κόσμο στο σπίτι και να πεις να τρελαθούν όλοι. Ναι, αλλά μπορεί να φέρεις μία παρέα, να είσαι δύο άτομα. Να γίνετε τρεις σε 9 μήνες. Αν είστε δύο άτομα, θα γίνει πιο καφρό κατάσταση. Θα πατάτε τηγανητές, κατσαρόλα. Πρόσεξε όμως να δεις, είναι πάρα πολύ υγιεινό, διότι το λάδι που έβαλα εδώ είναι πάρα πολύ λίγο. Ελίκη. Ποικιλία κουτσουρελιά. Ναι, αλλά είναι λίγο. Και λίγο. Και κοίταξε να δεις εδώ. Πάει σε αυτό. Νομίζω πιο ωραίο από αυτό. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Ξεκινάς την εβδομάδα μοναδικά.
Αύριο τρώμε. Πω, μέλι στην κυριολεξία. Έχει και μέλι. Μέλι, εγώ το λέω. Λοιπόν, και εδώ επάνω Παναγιώτη μισό λεπτό. Κι άλλο, ε. Όχι, όχι άλλο, πολύ λίγο. Λίγο, έτσι για το χιόνι. Εγώ θέλω τέτοιο μυζήθρα. Αυτό είναι, εάν βρεις μυζήθρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μυζήθρα, αυτό να εγώ έχω φέρει. Αγιαδόλεμε, έχω φέρει καλά, γραβιέρα, έχω φέρει λίγη γραβιέρα να άξω και έχω βάλει. Τέλεια γραβιέρα. Αύριο τι τρώμε, ένα λίγο γρήγορα. Αύριο σκέφτηκα να κάνω το εξής. Συνήθως όταν κάνουμε κεφτεδάκια, τα κεφτεδάκια τα τρώμε και την ώρα ζεστά. Ναι. Και τα βγάζεις από το τηγάνι, δεν προλαβαίνω να βγουν στο τραπέζι. Ναι. Επειδή λοιπόν χορταίνεις έτσι, καμιά φορά σου μένουν καμιά δεκαριά κεφτεδάκια. Ναι, ωραία. Την άλλη μέρα τα κεφτεδάκια κρύα δεν μπορείς να τα φας. Ναι. Κάτι λοιπόν πρέπει να τα κάνεις. Γι' αυτό σκέφτηκα να κάνω το φαγητό του που έκανε η μάνα μου εκείνα τα χρόνια. Ναι. Επειδή τώρα είναι της εποχής τα φασολάκια. Mm-hmm. Φασολάκια τα πράσινα. Ναι. Τα φρέσκα. Ναι, 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 θα κάνουμε λοιπόν τα φασολάκια με την ντομάτα περφέτο που έχουμε και θα ρίξουμε μέσα τα κεφτεδάκια. Θα πάρουν 2-3 βράσεις κουνιστές. Θα τσουτσουκωθούν. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο, ωραίο. Πολύ λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάντα αλλά δεν... να δοκιμάσεις, Θέμη μου. Θα δοκιμάσω πάντα σίγουρα. Πάντα δεν πετάμε τίποτα. Ρένα, να σου πω κάτι. Είσαι η γυναίκα που επειδή ακριβώς μαγειρεύεις όπως μαγειρεύεις, σε έχει και ο άντρας σου κορώνα στο κεφάλι του. Έτσι. Γιατί άμα ήσουν καμιά καμάτρα και ήσουν με τα αυτά. Ακαμάτρα ακούω. Άμα ήταν με τίποτα delivery, ξέρεις τι θα τρώγες. Δεν νομίζω. Ξέρεις τι θα τρώγες. Μία γυναίκα δεν την έχεις κορώνα στο κεφάλι σου επειδή δεν είναι ακαμάτρα. Την έχεις και για πολλά άλλα. Γιατί σε αγαπάει την έχεις κυρίως.